Το 30% αγγίζουν οι αυξήσεις στις τιμές των οργανωμένων πακέτων διακοπών για το φετινό φθινόπωρο, με την Κρήτη να φιγουράρει ανάμεσα στους πιο οικονομικούς προορισμούς στη Μεσόγειο. Παρά τις αυξήσεις, τα πακέτα για all-inclusive διακοπές σε Κρήτη, Ρόδο και Κο φαίνεται να είναι πιο οικονομικά για το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα, το κόστος ενός πακέτου οικογενειακών διακοπών στην Κρήτη τη φετινή φθινοπορεινή περίοδο ανέρχεται σε 3.570 ευρώ έναντι 3.139 ευρώ το 2019. Δηλαδή μιλάμε για 14% αύξηση. Τον Οκτώβριο, παραδοσιακά ένας μήνας που γίνονται προσφορές και περιμένουμε κρατήσεις τελευταία στιγμής, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε από τους οικονομικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το θέμα δεν είναι να έχουν κόσμο, το θέμα είναι να έχει κόσμο και να έχει μια οικονομική δύναμη. Αυτοί δηλαδή που έρχονται δεν ξοδεύουν χρήματα στα μαγαζιά? Σχετικά λίγα. Σχετικά λίγα. Αυτό είναι γενικά το πρόβλημα. Κόσμος υπάρχει, αν ήταν καλή ποιότητα οικονομικής ποιότητας θα ήταν καλά. Συνήθως δεν ξοδεύουν. Τον Οκτώβρη γενικά ξεκίνησε καλά η σεζόν, όμως η πορεία έπεσε λίγο, όχι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Πάντως, αν ο τουρισμός για την Κρήτη θα επεκταθεί και το προσεχές δίμηνο εξαρτάται από τον αστάθμητο παράγοντα του καιρού. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσο όρο 50%. Που είναι μια καλή μαγιά, θα έλεγα, για τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να μείνει μόνο 50%, δηλαδή να έχουμε ακυρώσεις, ή μπορεί να έχουμε κρατήσεις τελευταία στιγμή, περισσότερες κρατήσεις. Αυτό όμως εξαρτάται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Εν μέσω φθινοπόρου, η παρουσία τουριστών στο νησί είναι ακόμα έντονη, χωρίς ωστόσο να έχει αντίκρισμα στον τζίρο των τουριστικών καταστημάτων. Έρχονται με πολύ συγκεκριμένα χρήματα, σε σημείο που, ας πούμε, πολλές φορές οι Έλληνες είναι καλύτεροι πελάτες από ότι οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Ελάχιστα, αλλά όχι καλός κόσμος. Αυτός δηλαδή ο κόσμος που έρχεται εξοδεύει χρήματα? Όχι. Πολύ λίγα, δυστυχώς. Σε προσδοκούμε ότι θα είναι ένας καλός Οκτώβριος όπως ήταν και πέρυσι. Πέρυσι ο Οκτώβριος ήταν καλός μήνας. Ελπίζουμε να είναι ο ίδιος. Αλλά δεν φασιζόμαστε σε αυτούς που μένουν εδώ, έχει και κρουαζιέρες. Και ελπίζω τα καράβια που θα έρθουν να είναι γεμάτα, να μην είναι άδεια. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει μια οικογένεια για τις φθινοπορεινές διακοπές, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία θα πληρώσουν κατά μέσο όρο 28% περισσότερα από ό,τι πριν από 4 χρόνια. Η πανδημία, όπως καταλαβαίνετε, πλήγωσε αρκετά τον τουρισμό. Οι αυξήσεις στην ενέργεια και στο προσωπικό επιπρόσθετα, και όλες οι υπηρεσίες, τα αεροπορικά και τα καταλήμματα. Στίχημα που δύσκολα κερδίζεται η επέκταση της τουριστικής περίοδου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, καθώς για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζονται μέτρα από την πολιτεία που εστιάζουν στη στήριξη του κλάδου. Δεν καταφέραμε και χρειάζονται αρκετά που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, επαναλαμβάνω, τα οποία δεν γίνονται, και όσο δεν γίνονται δεν μπορούν να μας πάρουν σοβαρά οι tour operator και οι αεροπορικές εταιρείες.